Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να συνθέσει το κείμενο ψηφίσματος που θα εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής με βάση τις προτάσεις που υπέβαλαν στην Εθνική Αντιπροσωπεία οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ανεξάρτητοι βουλευτές και στη συνέχεια η αξιωματική αντιπολίτευση για τον δερματισμό των εξοπλισμών και τη διακοπή των πυρηνικών δοκιμών. Την πρόταση για τη σύσταση της Επιτροπής υπέβαλε ο πρόεδρος του Σώματος Γιάννης Αλευράς. Μιλώντας, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την πρωτοβουλία αυτή και τόνισε ότι το θέμα της ειρήνης και του αφοπλισμού δεν αφορά μόνο τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά και τις μικρές χώρες που μπορούν να συνδράμουν για την επίτευξη της ειρήνης. Ο Πρωθυπουργός, αφού αναφέρθηκε στους κινδύνους ενός τυχαίου πυρηνικού πολέμου, είπε ότι στο Ρέικιαβικ χάθηκε μια μεγάλη ελπίδα για την ανθρωπότητα. Καταλήγοντας, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλες τις οργανώσεις που εργάζονται για την ειρήνη και τον αφοπλισμό και υπογράμμισε την ανάγκη μιας παγκόσμιας σταυροφορίας για την εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είπε ότι η παγκόσμια ειρήνη είναι σήμερα το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας και παρόλο ότι απέτυχαν οι συνομιλίες του Ρέικιαβικ, οι δύο υπερδυνάμεις επιθυμούν ειλικρινά να βρουν λύσεις. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία των 6, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι την τιμά, αλλά πρέπει να μετρηθούν πρώτα οι αληθινές διαστάσεις της σημασίας της κίνησης αυτής. Στη συνέχεια μίλησαν ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ Γιάννης Ζήγδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Κώστας Κάπος, ο πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας Νίκος Ψαρουδάκης, ο πρόεδρος του Κοδισσό Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μανώλης Δρετάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Ανανέωσης Δημήτρης Νιάνιας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού Λεωνίδας Κύρκος, ο γενικός γραμματέας της ΕΣΠΕ Στάθης Παναγούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Νίκος Καλούδης, βουλευτές και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Κανελόπουλος. Οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιηθούν για επιθετικούς σκοπούς. Την κατηγορηματική αυτή δηλώση έκανε απόψε στη Βουλή κατά τη συζήτηση ερωτήσεων ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Καψής. Ο κ. Καψής πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα και δεν φύγεται καμίας προσπάθειας για την εξέβρεση ικανοποιητικής λύσης. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή το κείμενο της Συμφωνίας για την Αμυντική και Βιομηχανική Συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόθεση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων της χώρας και η ταχύτερη ρυθμή υλοποίησής τους ήταν το θέμα ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η εκτροπή του ποταμού Αχελώου, το μετρό της Αθήνας, η ζεύξη Ρίου Αντιρίου, το αεροδρόμιο στα Σπάτα, το εθνικό οδικό δίκτυο και ο εξυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αντώνης Κούρτης, οι αρμόδιοι υπουργοί θα υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση των έργων αυτών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης δέχθηκε σήμερα σε αποχαιρετιστήρια επίσκεψη τον απερχόμενο από την Αθήνα πρέσβη της Γαλλίας, Πιέρ Λουί Μπλαν. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδίες στις πρωτεύουσες των χωρών μελών της κοινότητας. Ο κ. Ντελόρ θα συναντηθεί επίσης το απόγευμα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Κώστα Σιμίτη. Αντικείμενο των επισκέψεων του κ. Ντελόρ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι η ανταλλαγή απόψεων για τις προτάσεις της Επιτροπής πάνω στα τρία μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινότητα. Δηλαδή, την αναμόρφωση των διαθρωτικών ταμείων ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της κοινότητας, τις αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική, τη δημοσιονομική κατάσταση καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης της κοινότητας. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο δεξαμενόπλιο Μαρινίκη 150.000 τόνων που είναι εγκυροβολημένο στην Πάχη Μεγάρων. Από την έκρηξη που προκλήθηκε στο σκάφος σκοτώθηκε ο ναυτικός Μοχάμεδ Ισμαήλ από τον Μπαγκλαντές και έπαθαν καθολικά εγκάφματα ο Αθανάσιος Θαλασσινός 45 χρόνων, τρίτος μηχανικός και ο Γιώργιος Σαϊτάνης 50 χρόνων, αντλιορός.
τις δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στη χώρα μας και τη Σοβιετική Ένωση συζήτησαν σήμερα ο Υπουργός Εμπορίου Παναγιώτης Ρουμελιώτης και ο Υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Σοβιετικής Ένωσης κ. Ιβάνοφ. Ο Σοβιετικός Υφυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντονίου και συζήτησαν το θέμα της αγοράς από τη Σοβιετική Ένωση συμπληρωματικής ποσότητας 220.000 τόνων αλουμίνας. Το Ειδικό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Κοινότητας θα συνέλθει στις 23 του μηνός μετά την αποτυχία της προσπάθειας για τον καθορισμό της τιμής των αγροτικών προϊόντων. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού, ενημέρωσε τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους των Κυπριακών Κομμάτων για τις συνομιλίες που είχε με τους εκπροσώπους του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα συνεδριάσει το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του αρχηγού του κόμματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και μια ματιά στις εξωτερικές ειδήσεις. Μυστικές διαπραγματεύσεις των μουσουλμάνων απαγωγέων και της Ισραηλινής κυβέρνησης πιστεύεται ότι άρχισαν με αντικείμενο την ανταλλαγή 400 Αράβων κρατουμένων με τους 4 καθηγητές και τον Ισραηλινό πιλότο που κρατούνται όμοιροι στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ τόνισε απόψε μιλώντας στην τηλεόραση ότι αν του ζητήσουν οι μουσουλμάνοι απαγωγής άμεσες και φανερές διαπραγματεύσεις, δεν αποκλείεται να δεχθούν. Εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού διέψευσε τις φήμες που κυκλοφορούν για συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού στις διαπραγματεύσεις. Ενώ μεταξύ στη Δυτική Βηρυτό, οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες που πολιορκούνται επί 15 εβδομάδες στο στρατόπεδο Μπούζ Αλ Μπαρασνιέχ τρώνε ακόμη και ποντίκια για να επιβιώσουν, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές μάχες μεταξύ των Παλαιστινίων και των Σιητών της Αμάλ. Ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, έστειλε δεύτερο επίγον μήνυμα απόψε στο σοβιετικό ηγέτη Μιχάλη Γκορμπατσόφ, ζητώντας του να παρέμβει για να σωθούν οι Παλαιστίνοι πολιορκημένοι. Στη Σοβιετική Ένωση απελευθερώθηκαν άλλα 140 άτομα, τα οποία είχαν κατηγορηθεί για αντισοβιετική προπαγάνδα. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γενάντη Γερασίμοφ, ο οποίος αποκάλυψε ότι επανεξετάζεται τώρα το άρθρο του ποινικού κώδικα που αναφέρεται στην αντισοβιετική προπαγάνδα. Μια υπερβολική ποσότητα υπνοτικών φαρμάκων αποπειράθηκε να θέσει τέρμα στη ζωή του ο Ρόμπερτ Μακφάρλαν, ο πρώην υπουργός σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου και ένας από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου Iran Gate. Είχε άμεση ανάμειξη στην υπόθεση της πώλησης αμερικανικών όπλων στο Ιράν και πριν ένα χρόνο είχε ταξιδέψει με πλαστό διαβατήριο στην Τεχεράνη για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων που κρατούνται στο Λίβανο. Ο κ. Μακφάλαν, ηλικία 49 ετών, που πήρε περίπου 30 χάπια βάλιου, νοσηλεύεται σε ναυτικό ιατρικό κέντρο της Ουάσιγκτον και είναι εκτός κινδύνου. Ο πολιτικό-θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χομεϊνί, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά ύστερα από 3 μήνες, δήλωσε ότι η χώρα του θα πολεμήσει εναντίον του Ιράκ μέχρι την τελική νίκη. Οι δημοσιογράφοι του Ιταλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ANSA κατέλαβαν απόψε τα γραφεία του Πρακτορείου στη Ρώμη μετά την απόφαση της διοίκησης να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Οι χειριστές των τηλετύπων απεργούν εδώ και αρκετές ημέρες και ο αρχισυντάκτης του Πρακτορείου, Σέρτζιο Λέπρι, δήλωσε ότι η κατάσταση αυτή παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Πρακτορείου. Μην ξεχνάτε ότι το πρωί στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που ο ρυθμός τους τελειώνει σε 6, 7, 8, 9 και 0. Ζεστός και υγρός θα παραμείνει και στο νέο 24ωρο ο καιρός, ενώ στα δυτικά θα συμμετούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Για την Τετάρτη λοιπόν, στη Δυτική Ελλάδα και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη προβλέπονται συννεφιές με λίγες ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Το πρωί στα υπηρετικά τοπικά η ορότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι νότιοι ασθενείς μέχρι μέτρη μετά συνενισχυθούν αργότερα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας από 0 μέχρι 13 βαθμούς, ενώ στα λοιπά παιδινά από 7 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Καλαμάτα προβλέπουν συννεφιά και είναι πιθανόν αργότερα να σημειωθεί ασθενής πρόσκαιρη βροχή. Η άνεμοι θα είναι νότιοι μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 7 μέχρι 16 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νοτιάδες μέχρι μέτρη και θερμοκρασία που θα κυμανθεί στην πόλη από 7 μέχρι 17 βαθμούς. Επίσης για το νομό Θεσσαλονίκης
Προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, το πρωί τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 0 μέχρι 11 βαθμούς. Για την Πέμπτη τώρα στη Δυτική Ελλάδα προβλέπουμε συννεφιές με ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, μέτρη μέχρι ισχυρή, μετάση μάλιστα στα δυτικά να ενισχυθούν. Η δε θερμοκρασία δεν προβλέπεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Καλή σας νύχτα. Και εδώ κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο της ενδιαφέρουσας ταινίας μας. Καλή νύχτα σας.